Γκόρντιτς, Τελέτοβιτς, περνάει την μπάλα στον Μπάρτζιτς, φάουλ από τον Καϊμακόγλου, βολές για τον Μπάρτζιτς. Ο Ηλίας Ζούρος καλεί κοντά του τον Καλάθη για κάποιες οδηγίες σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. 54 μένουν. 74-62 από την πρώτη βολή του Μπάρτζιτς. Έξω η δεύτερη, η διεκδίκηση του rebound θα βγάλει νικητή τον Τελέτοβιτς που θα σκοράρει από κοντά. 74-64. Καλάθης περνάει το κέντρο υπό την πίεση του Γκόρντιτς. Κρατάει την μπάλα. Το σκριν του Μπουρούση. Καλάθης, Μπράμος, ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Χωρίς άμυνα το σουτ του Ζήση είναι άστοχο. Ο Μπράμος ακολουθεί τη φάση και με το follow σκοράρει για το 76-64. Ο Μπράμος που σε περίπου 16 λεπτά συμμετοχή σήμερα έχει 8 πόντους. Γκόρντιτς, εύστοχο σουτ 3 πόντων. Στα 22 δευτερόλεπτα, 76-67. Μία επίθεση ζητάει ο Ηλίας Ζούρος. Ο Ζήσης κρατάει την μπάλα, περιμένει το σκριν του Μπουρούση. Τώρα θα πάει πίσω από το σκριν του Μπουρούση. Ζήσης, η πάσα στο πλάι, Καλάθης, αστοχή για 3. Ο Μπάφτης το rebound, τέλος αγώνα. Ελλάδα 76, Βοσνία Ερζεγοβίνη 67. Η Ελλάδα ξύπνησε στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε μια δίκαιη και όπως φάνηκε στα τελευταία λεπτά σχετικά εύκολη νίκη απέναντι σε μια σκληροτράχυλη ομάδα που μας δυσκόλεψε για περίπου 25 λεπτά. Την ακολουθούσαμε στο σκορ. Όταν προστεράσαμε 43-41, πλέον το πράγμα πήρε το δρόμο του. Η Βοσνία δεν μπόρεσε παρά μόνο να ξαναπλησιάσει στον έναν τους 2 και τους 3 πόντους. Δεν μπόρεσε να μας απειλήσει εκ νέου και στα τελευταία λεπτά καταφέραμε να χτίσουμε και μια διψήφια διαφορά η οποία αποδείχθηκε διαφορά ασφαλείας. Βλέπετε και την κάρτα με τα συνολικά στατιστικά. Κερδίσαμε και στα rebound 41 έναντι 31 της Βοσνίας.